Είναι. Αμαρτία. Πάμε. Είναι. Είναι λάθος. Αμαρτία. Ναι, πρώτο θέμα ψηφίσει πίσω στο συνολικό ποσοστό 2.943,18 ευρώ στην εταιρεία Πειραιώς για leasing. Ναι. Μπορεί να χρησιμοποιήσει με αμάρτη. Θέμα 2. Ομοίως ψηφίσει πίσω στο 12.943 ευρώ στην εταιρεία Πειραιώς για leasing. Αλλά με τον δεύτερο θέμα. Τρίτο θέμα. Τρίτο θέμα. Ομοίως 12.943,18 στην Πειραιώς για leasing το 42ο μίσθωμα. Τέσσερα ψήφισε πίσω 210,43 ευρώ στον Καπόπουλο Ηρακλή για αμοιβή του όσου διρογνώμονα στην Επιτροπή του Άρθρου 15 του νόμου 2882 του 2001. 210, έτσι. Κόμμα στα δεύτερα. 210. Πέμπτο θέμα ψήφισε πίσω στου ποσού 457,45 ευρώ για την αποζημίωση υλικών ζημιών πηγών του αρχείου αυτοκινήτου του δικαιούχου κριτικό ελευθέριο. Ναι. Ομόφωνα. Έκτο θέμα, ομοίως 100 ευρώ στον κύριο Μπουμπουλίδη Επαμινόντα. Αυτού του έχουμε φάει, δηλαδή του έχουμε τρακάρει. Όχι, είναι ζημίες που γίνονται. Ζημίες από του δρόμου. Εγώ πρέπει να σε ρωτήσω τον κύριο Σάλτα. Έβδομο θέμα, ομοίως 150 ευρώ στον κύριο Σάλτα Ιωάννη. Πάμε. Τώρα να κάνει για 90 ευρώ μίλησε. Όγδοο θέμα, ομοίως ψήφισε πίσω 90 ευρώ, Τσίντσες και Όρτη. Ένα το θέμα, απόδοση λογαριασμού 9.750 ευρώ για τακτοποίηση του αριθμού 141-13, χρηματικού εντάγματος προπληρωμής του 14. Τι διαφορά. Είναι για τα εκδρομικά τέλη και την εκκίνηση για την εκκίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου. Οκ. Εντάξει, πάρα πολύ. Ομόφωνα. Είναι τα λήψη. Δέκατο θέμα, ψήφισε πίσω συνολικό ποσό 104,54 ευρώ για παράβολο κτέο στην Ικταίο Θριασίου Πεδίο ΑΕ. Ομόφωνα. Θέμα 11. Απόδοση λογαριασμού ποσού 1.500 ευρώ για τακτοποίηση του αριθμού 635 άλλων από το 2014 χρηματικού εντάγματος προπληρωμής έτους 2014. Προπληρωμή σε τι? Είναι έξω από συμμετοχή σε αντιπροσωπεία του Δήμου μας στον εορτασμό του Εθνικής Επαιτίου 25 Μαρτίου στο Δήμο Ιδαλίου Κύπρου από 23-26 Μαρτίου. Με το travel know-how είναι. Τα ειστήρια. Τι ομόφωνα, Ομόφωνα, και τι, εσύ ρωτά, εμείς ρωτάμε. Εντάξει, εγώ ρωτάω τώρα. Ομόφωνα. Δεν εντάξει. Έχω ρωτάω. Εννοείς την εταιρεία. Την εταιρεία ρωτάς. Ναι. Να πας ρωτάς, δεν έχω ρωτάω. Εγώ το ποσό να ρωτάω, ομόφωνα. Εσύ άκουσες το ποσό, αλλά... Τα πας ρωτάω, δεν τα έχουν εδώ. Εντάξει, εντάξει. Δέκατο θέμα, ψήφισε και το συνολικό ποσό 14.421,50 ευρώ. Περιλαμβανομένου ΦΠΑ για την πληρωμή θεατήρου λεφύτων των κτηρίων του Δημαρχιακού Μεγάλου για την κατάσταση και γενική επισκευή συστημάτων θέρμανσης των δύο κτηρίων. Ομόφωνα είπε η κυρία Χρυστοπούλου. Και τέλος είναι. Δέκατο θέμα ψήφισε πίσω στο ποσό 4.780 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τις εργασίες υποστήριξης του μονοπωλίου του hardware και λογισμικού software προϋπολογισμένου εξόδων του Δήμου 2014. Πολλά είναι αυτά. Ευχαριστώ. Δέκατο θέμα ψήφισε πίσω στο συνολικό ποσό 15.520,08 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ενέργεια υπηρεσιών ιατρού εργασίας. Πολλά δεν είναι. Αφού κάτι και παίρνω. Είναι σύμβαση, δεν είναι. 15.520 ρε παιδιά. Σύμβαση. Εμάς λένε, εμάς το μαζάρι για με τα λίπια λέει, πόσο το αβάζεις. Γιατρό εργασία σας. 10 ευρώ. Βάτα για ευρώ. Έχει υπογραφεί η σύμβαση. Είναι σύμβαση. Ο γιατρός εργασίας είναι πιο σημαντικό υπάρχει, έτσι. Ναι, αλλά πού υπάρχει. Υπήρξε ποτέ παρόν. Όχι, αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ λέω ότι είναι ό,τι πιο σημαντικό είναι. Ναι, το τι είσαι υποχρεωμένο να έχει, ναι. Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να έχουν εδώ. Βγαίνει με ποσοστό επί του πληθυσμού. Με ποσοστό επί των ασφαλισμένων. Ομόφωνα. Εργαζομένων, δεν το συζητάμε. Δεν θα θέλαμε να ψηφίσουμε συνολικό ποσό 2.485,65 ευρώ στο διαγωνισμό του ΦΠΑ για τι εργασίε επιτελεί συναντικό των εργαζομένων του Δήμου.
Μάλιστα. Δεν αρνούμε να το πληρώσουμε. Μάλιστα. Αρνούμε να το πληρώσουμε. 16ο θέμα. Ψήφισε επίσης του χρονικού ποσού 222,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια ξύλινων πορτών για το νεοσύστατο και Παγία Άννα. Ναι. Ομόφωνα, είναι και ομόφωνα. 17ο ψήφισε επίσης του συνολικού ποσού 1.476 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια εκλογικών προγραμμάτων για τη διεξαγωγή αυτοδιοικητικών εκλογών και ευρωεκλογών. Ομόφωνα. Εμείς στην οικονομική μπορούμε να πούμε αργότερα. 18ο θέμα, ψήφισε επίσης του συνολικού ποσού 18.450 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ναι, ναι, είναι και όχι στο χώρο. Είναι μπροστά ένα περίπτωση. Προμονή της αναλυτικής λογιστικής χρήσης 2014. Ναι, κορίτσο. Ακριβώς. 19ο θέμα, ψήφισε επίσης του συνολικού ποσού 15.190,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τις υπηρεσίες στήρησης και αναβάθμισης της εφαρμογής γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών του Δήμου. Το θέμα 20 από τα αποσύρεται. Το έχει αποσύρει η υπηρεσία. Λοιπόν, 21ο θέμα, ψήφισε επίσης του συνολικού ποσού 23.978,85 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% για τις εργασίες μειοκτονιών απολυμάνωση. 23 πόσο? 23.978,85. Δεν μας βοηθάει εδώ η σκύρα. Λοιπόν, εγώ θα κάνω αυτό για να έχουμε να ρατήσω καμία αυτοκίνηση. Έτσι κι αλλιώς ρατήσουμε που ρατήσουμε στο περιβόλιο. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Πέρσι μας έστειλε τα ρέματα. Φέτος έχει βάλει, ας πούμε, τον Δήμο Θανών. 60 ευρώ το τριώροφο. Αν δεν υπάρχει ξεχωριστά, δεν ξέρω πάθημα, δεν υπάρχει ξεχωριστά. Το 22ο θέμα αποσύρεται. 23ο ψήφισε επίσης του συνολικού ποσού 19.766,10 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τις εργασίες πλαισίματος γρασαρίσματος των οχημάτων του Δήμου. Τα θέματα 24, 25, 26, 27, 28 και 29 αποσύρονται. 30ο θέμα, αλφα-έξι της μεριθμών 24-14, μελέτες διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών για την προμήθεια αναλώσιμου φωτοτοπικού και μηχανογραφικού υλικού, συνολικής προϋπολογιστής της δαπάνης 52.063,72 ευρώ. Για το 2014, εντάξει. Με κριτήρια κατακύρωση στη χαμηλότερη τιμή, συντάξει με ώρα διακήρυξη πρόκειται διαγωνισμού και ψήφισε πίσω στο ποσό. Ομόφωνα. 31ο θέμα, έκθεση με αριθμό 13-14 μελέτης διεύθυνσης υπηρεσιών για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων συνολικής προϋπολογιστής της δαπάνης 38.471,08 ευρώ προϋπολογισμού του 2014 με κριτήριο της χαμηλότερη τιμή. Συντάξει την ώρα διακήρυξη πρόκειται διαγωνισμού και ψήφισε πίσω στο ανώτερο ποσό. Αντί άλλο 990 για τις πόρτες πέρασαν, έτσι. 30ο επίσης του ποσού 3.462,45 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% για τις εισιτήρες και επισκευή μηχανημάτων ανάγνωσης καρτών οικονομικών του 2014. Το 30ο θέμα και 34ο αποσύρονται. 35ο θέμα.